Σταυρό. Σοφίνκα. Θα μου πεις τι έχεις μαζί μου. Γιατί συμπεριφέρεσαι να σου έχω κάνει κάτι. Ιδέα σου είναι. Τι είναι, πώς πήγες το τεστ. Μέτρια. Όπως το περίμενα δηλαδή. Έτσι κι αλλιώς δεν είμαι εγώ το μαθηματικό μυαλό του έτους. Καλά, μην το υπερτιμάς και αυτό. Μπορεί το μαθηματικό μυαλό να σε βοηθάει να λύσεις ένα τεστ, αλλά δεν σε βοηθάει να καταλάβεις τους ανθρώπους. Δυστυχώς για μένα, οι ανθρώπινες σχέσεις δεν είναι μαθηματικά. Είναι χημεία. Ξέρω. Είσαι μέσα στην απορία τι μπορεί να λέω εγώ με το Σταύρο όλη μέρα, ε. Δεν μου πέφτει λόγος. Δεν δείχνεις αυτό. Όταν μας είδες μες στην τάξη, σηκώθηκες και έφυγες μες στην τζίκα. Εντάξει, δεν σε αδικό. Μπορεί να νόμιζες ότι την πέφτω. Αλλά πίστεψέ με, εγώ για σένα δουλεύω. Τι εννοείς? Εννοώ ότι με το Σταύρο, για σένα μιλάμε. Δεν καταλαβαίνω. Σαββίδη, άστα αυτά. Δεν με πείθεις ότι τον βλέπεις φιλικά και τέτοια. Φαίνεται από χιλιόμετρα. Και πριν αρχίσεις τις δικαιολογίες, να σου πω ότι ο Σταύρος μπορεί να έχει κοπέλα. Όμως άλλο τον ενδιαφέρει πραγματικά. Εσύ. Είναι πανέμορφο. Σου ευχαριστώ που με φώναξες σήμερα. Η βόλτα με το άλογο σε χαλαρώνει πάρα πολύ. Και σε είδα κάπου σήμερα στο κολέγιο. Σαν κάτι να σε απασχολεί. Ναι. Η ανικανότητά μου να κρίνω σωστά τους ανθρώπους. Κοίτα να δεις που πίστευα πως αυτό το έχω μόνο εγώ. Τελικά από ό,τι φαίνεται δεν είσαι η μόνη. Ναι, καλά. Αφού είσαι ένα όλοι σε αγαπάνε. Ενώ εμένα μου φέρονται απέσια. Όχι, δεν σου φέρονται όλοι απέσια. Μόνο η Χρύσα και η Μάρο. Δεν είναι κακές, μωρέ. Αλλά όταν θέλουν, μην δίνει σημασία. Δεν χρειάζεται να σε αγαπάνε όλοι. Μόνο αυτοί που πραγματικά σε ενδιαφέρουν, όχι άσχετοι. Ναι, αλλά εσύ έχεις φίλους. Ενώ εμένα δεν με θέλει κανένας. Εκτός από την οικογένειά μου, φυσικά. Μην είσαι χαζό. Σ' αγαπάω εγώ. Να δεις που κάποια στιγμή θα γνωρίσεις κάποιον που θα σε ερωτευτεί. Και θα είσαι πολύ ευτυχισμένη μαζί του. Λες. Είμαι σίγουρη. Λάμπης. Δεν σ' αρέσει να τη φλερτάρω. Αν κάτι γουστάρω σε σένα είναι που είσαι τόσο ταπεινός. Να σε καλά. Πέρα την πλάκα όμως, δεν θα με χαλάει να την πέσω κανονικά. Mm. Αν να τη πάω στο χαλκιά. Εγώ έχω το τέλειο σχέδιο. Εσύ γουστάρεις τη Φέη και εγώ το χαλκιά, σωστά? Σωστά. Άρα η Μαρία πρέπει να βγει από τη μέση. Ναι, και πώς θα το κάνουμε αυτό? Θα σου πω. Θα την ψήσω πως όλα παίζουν ακόμα μεταξύ της Φέης και του δικού της. Αυτό θα το κάνω εγώ, αλλά μετά χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Πρέπει ο Σταύρος να πάψει να είναι επιφυλακτικός μαζί μου. Αν είναι αυτό που φαντάζομαι, ξεχασέτε. Έλα ρε Άρη, πρέπει να το παίξεις φιλικός μαζί του, έστω και με το ζόρι. Αλλιώς δεν θα πετύχει το κόλπο. Καλύτερα να φιλήσω φίδι στο στόμα παρά να το παίξω φίλο στο χαλκιά. Όσο για τη φίδι δεν τακτοποιήσω. Και πολύ σύντομα μάλιστα. Νομίζεις, όσο περνάει από το χέρι μου, η Φέη θα είναι του χαλκιά. Εκτός αν γίνει αυτό που θέλω εγώ. Είσαι σίγουρη? Και αν τους φέρεις κοντά για να διώξεις από τη μέση τη μανικιουρίστα. Και τελικά τα βρουν μεταξύ τους. Αυτό το σκέφτηκα. Φυσικά. Και δεν πρόκειται να το αφήσω να γίνει. Απ' τη μία θα ψήσω τη Μαρία ότι οι Φέοι με το χαλκιά τα έχουν και απ' την άλλη μεταξύ τους θα τους κάνω να μισηθούν. Τώρα τι λες, είναι τζίνιο στο κόλπο μου ή όχι? Αφήσω όμως τώρα γιατί δεν έχω τελειώσει με τα μαθήματα. Οκ, τα λέμε αύριο. Γεια. Καληνύχτα. Οπα, τι ήταν αυτό? Κάτσε ένα λεπτό να τελειώσω και τα λέμε. Σκεφτόμουν την υπασία που έκανα σήμερα με τη Μαντό. Ξέρεις τι ωραία που ήταν. Χαλάρωσα και μου έκανε καλό. Τότε γιατί είσαι έτσι? Γιατί θα ήταν πιο ωραία αν ήταν και ο Σταύρος μαζί. Με τον Άρη μιλούσες πριν. Ναι, εντάξει, με πιέζει να βγούμε. Αλλά εσύ είσαι κολλημένη αλλού. Για πόσο όμως? Δεν ξέρω. Ίσως να έχει δίκιο η μητέρα μου ότι κάνω λάθος επιλογές. Αλλά πρέπει πρώτα να το παραδεχτώ για να το αλλάξω. Ο Σταύρος είναι μία από αυτές. Έτσι δείχνουν όλα. Αφού έχει κοπέλα και το πάνε σοβαρά. Σωστά. Οπότε τι μας μένει? Ο καλός μας Άρης. Έλα ρε Φρένη, δεν είναι τόσο απλό. Το πολύπλοκο έχει. Μια χαρά παιδί είναι. Όμορφος, πλούσιος, σε γουστάρει. Μέχρι και οικολόγος θα γίνει για σένα. Κι εγώ γιατί σκέφτομαι ακόμα το Σταύρο?
αισθάνομαι ότι μου περνάει ακόμα μηνύματα. Ότι αυτό που έχουμε μεταξύ μας δεν έχει τελειώσει. Κι ας έχει άλλη. Μήπως έτσι θέλεις να πιστεύεις. Δεν ξέρω. Ίσως να κάνω και λάθος. Αλλά κάτι μέσα μου λέει ότι δεν κάνω. Σιδερωμένο. Τι έγινε, δεν με έχεις συνηθίσει σε τέτοια. Από εδώ και πέρα θα το κάνω. Η εμφάνισή σου παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο κολέγιο που πας. Λες να με διώξουν για τα ρούχα που φοράω. Έλα, μην αστείεσαι, ε. Α, να σου πω. Έχεις καιρό να μου πεις ναι από το μέτωπο. Τι γίνεται, πώς πάει. Καλά. Με τους συμφοιτητές σου τι γίνεται. Έχεις κάνει κανένα φίλο. Τι ερωτήσεις είναι αυτές πρωί-πρωί. Ανησυχώ. Αναρωτιέμαι αν... Έλα, κάτω το πόδι, δεν είπαμε. Sorry. Αναρωτιέμαι αν έκανα καλά που σε πίεσα να... Να πάρεις την υποτροφία. Αυτό δεν είναι ανησυχία, είναι βαθύ φιλοσοφικό ερώτημα. Μην ανησυχείς, όλα πάνε μια χαρά. Όσο για τις πληγές που λες, δεν παίζει τίποτα σοβαρό εκτός από μέα. Που πραγματικά έχω επενδύσει σε αυτή. Αλήθεια, για πες. Με τον Άρη τον Μαλτέζο. Δεν ξέρω, αυτό το παιδί το λατρεύω, το βλέπω και κάτι μου κάνει. Τέλος πάντων. Άστο. Καλή ξεκούραση. Και μη σκέφτεσαι. Σε χαλάει.